Πάω στις οθόνες της εκπομπής για να δούμε τον πρώτο πίνακα. Είναι στοιχεία από την 7η υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης. Και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν, βλέπετε εδώ τα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, το Βενιζέλιο στο Ηράκλειο, το νοσοκομείο Ρεθύμνου, το Άγιος Γεώργιος στα Χανιά, το Ιεράπετρα Σιτίας και βεβαίως το Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου, που είναι και ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 2019 στο σύνολο πραγματοποιήθηκαν 35.095 χειρουργία. Να πούμε ότι το 2019 ήταν μια χρονιά που δεν είχαμε πανδημία. Το 2020 που ουσιαστικά ξεκινά και η πανδημία, από τις 35.095 χειρουργία πήγαμε στις 28.246 χειρουργία. Το 2021 έχουμε στο σύνολο 30.266 χειρουργία στα κριτικά νοσοκομεία και μέχρι τις 31 Τρίτου του 2022 έχουμε 7.375 χειρουργία στα κριτικά νοσοκομεία. Είναι στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα χειρουργεία που εκκρεμούν ανά νοσοκομείο ή σε αυτά τουλάχιστον που υπάρχει καταγραφή. Να δούμε λοιπόν τα στοιχεία. Να πούμε ότι για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Βενιζέλιο και το Νοσοκομείο Χανίων τα στοιχεία είναι μέχρι 5 Τετάρτου. Για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου επικαιροποιήθηκαν σήμερα και είναι δηλαδή μέχρι την ημερομηνία 9 Πέμπτου. Στο σύνολό τους λοιπόν έχουμε 10.463 χειρουργία που εκκρεμούν στην υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης. Δηλαδή 10.463 άνθρωποι πρέπει στο επόμενο διάστημα να χειρουργηθούν. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι αυτά τα χειρουργία θα πρέπει να τρέξουν παράλληλα με τα έκτακτα χειρουργία που μπορεί να προκύψουν σε ένα νοσοκομείο. Βεβαίως στη μερίδα του λέοντος από τα χειρουργία που εκκρεμούν έχει το Πανεπιστημιακό με 5.833. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Νοσοκομείο Χανίων με 2.161 και μιλάμε μέχρι 5 Τετάρτου. 2.029 είναι τα χειρουργία που εκκρεμούν στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και μέχρι σήμερα στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου εκκρεμούν 440 χειρουργία. Αυτά είναι τα στοιχεία. 10.463, κυρία Μπορμπουδάκη, τα χειρουργία που εκκρεμούν. Μια μικρή πόλη στην Κρήτη περιμένει να χειρουργηθεί. Και το ερώτημα είναι πώς μπορεί να επανέλθει αυτή η κανονικότητα όταν τα νοσοκομεία καλούνται να καλύψουν και τις καθημερινές ανάγκες ή τα νέα χειρουργία που θα προγραμματιστούν. Γιατί, όπως λέει και ένας τηλεθεατής, υπάρχουν πολλοί πολίτες που δεν προγραμμάτιζαν το χειρουργείο τους γιατί είχαν τη δυνατότητα την χρονική να το πάνε πιο πίσω και τώρα αυτοί θα μπουν στη διαδικασία να το προγραμματίσουν. Άρα θα τολμήσω να πω ότι στο 10.463 ο αριθμός στην ουσία είναι πολύ μεγαλύτερος. Μπορεί να είναι και μικρότερος με ποια λογική. Έχουμε λοιπόν, όπως πολύ σωστά αναφέρατε τα στοιχεία αυτά, έχουμε έναν αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων που πρέπει να διενεργηθούν παράλληλα και με τις χειρουργικές επεμβάσεις που τρέχουν, που μιλάμε για το έκτακτο το οποίο σαφέστατα και πρέπει να πραγματοποιηθεί και για τα προγραμματισμένα χειρουργεία τα οποία ακολουθούν τη διαδικασία. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τα δύο χρόνια της πανδημίας τα ογκολογικά χειρουργεία γίνονταν, είχε βγει και επίσημη απόφαση από το Υπουργείο Υγείας, όπως καλύπτονταν και όλα τα έκτακτα. Και ο μεγαλύτερος αριθμός χειρουργείων που δεν έγιναν, γιατί αυτό είναι σημαντικό, είναι να δούμε και ποιες χειρουργικές επεμβάσεις δεν έγιναν, σύμφωνα με κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε από τα νοσοκομεία μας, είναι ότι αφορά στο μεγαλύτερο ποσοστό ορθοπαιδικά περιστατικά, δηλαδή ένα 19,52%. Και δεν μιλάμε για τα κατάγματα ισχύου που πρέπει να χειρουργηθούν. Μιλάμε για ορθοπαιδικά περιστατικά τα οποία επιδέχονται μιας αναμονής. Σαφέστατα το ιδανικό, βέβαια σε κάθε περίπτωση, και αυτό προσπαθούμε πάντα να πετύχουμε όσο δύσκολο κι αν είναι, είναι τα χειρουργεία να γίνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είναι στο 16,5% περίπου % οφθαλμολογικά περιστατικά. Και έχουμε και ένα 18,5% τα οποία είναι γενικής χειρουργικής, αλλά είναι χολοκυστεκτομές, είναι χειρουργία τα οποία
δεν κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς. Όμως, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει τα χειρουργεία να γίνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, mm-hmm. προκειμένου να μην έχουμε κάποια επιπλοκή. Σας λέω όμως ποια είναι τα περιστατικά τα οποία στα νευροχειρουργικά, στα αγκιοχειρουργικά, στα υπόλοιπα, είμαστε κάτω από το 5%, σε κάποια βέβαια, όπως τα καρδιοχειρουργικά, τα καρδιολογικά και τα χειρουργική πέδων, είμαστε κάτω από το 0,5%. Έχει αξία λοιπόν να πούμε ότι όντως υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε. Έχουμε 29 κλίνες χειρουργικά τραπέζια, mm-hmm. τα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 21. Το μεγάλο μας πρόβλημα, και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε πλήρη ανάπτυξη, είναι η έλλειψη αναισθησιολόγων. Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια αυτά τα 2 χρόνια, επειδή ακριβώς δεν διπλοεγγράφουμε... Είναι μεγάλο θέμα η έλλειψη αναισθησιολόγων. Είναι ένα, θα μου επιτρέψετε να τολμήσω να πω, πανευρωπαϊκό θέμα. Δεν είναι μόνο της χώρας μας. Εμείς έχουμε στελεχώσει, έχω υπογράψει 34 συμβάσεις. Είτε σε μόνιμο προσωπικό, είτε σε επικουρικό. Όμως, για να μην διπλοεγγράφουμε, δηλαδή, ένας γιατρός αναισθησιολόγος ήταν επικουρικός, πήρε μόνιμη θέση, θα σας πω λοιπόν ότι αφαιρώντας αυτή τη διαδικασία, έχουμε 24 αναισθησιολόγους που έχουν στελεχώσει τα νοσοκομεία Μάλιστα. μας αυτά τα 2 χρόνια. Θέλω να δώσουμε το λόγο στους εργαζόμενους. Κύριε Βρύσαλη, 10.463 χειρουργία. 10.000 δηλαδή, 463 άνθρωποι που περιμένουν να χειρουργηθούν. Πόσο εύκολο είναι αυτή η λίστα να γίνει πιο μικρή? Γιατί εγώ εδώ αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει καθημερινά να γίνονται δεκάδες χειρουργία στα κρητικά νοσοκομεία, παράλληλα με τα έκτακτα περιστατικά. Να δώσω ακόμα ένα στοιχείο, ότι το 2χρονο που πέρασε, πανελλαδικά γίνανε 200.000 λιγότερες χειρουργικές επεμβάσεις εξαιτίας, αν θέλετε, κλεισίματος χειρουργικών αιθουσών για να μετατραπούν σε αίθουσες COVID ή επίσης μετακίνησης προσωπικού σε κλινικές COVID ή σε άλλα τμήματα για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Αυτό είναι ένα στοιχείο που το αναφέρω και δασκαλάκι για να πω το εξής, ότι σήμερα, ενώ θα μπορούσαν να λειτουργούν όλα τα χειρουργικά κρεβάτια, θα μπορούσαν, αν θέλετε, ο κόσμος να ξυπηρετιόταν και να χειρουργούταν και το απόγευμα. Εκεί που σκοντάφτει, εκεί που σκαλώνει, είναι ότι υπάρχει αφενός έλλειψη προσωπικού και αναισθησιολόγων, που είναι ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού, που αντί η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει στο μέτρο του δυνατού με προσλήψη μόνιμου προσωπικού, έρχεται να ενισχύσει την εμπορευματοποίηση της υγείας και να κατηγοριοποιήσει τους ασθενείς ανάλογα με την τσέπη τους, εισάγοντας μετά από τα απογευματινά ιατρία τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία. Και εδώ τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πάρα πολλά, κύριε Δασκαλάκη. Πώς εδώ δεν βρίσκονται αναισθησιολόγοι το πρωί για να δώσουν αναισθησία? Πώς θα βρεθεί το απόγευμα που φιλοδοξεί η κυβέρνηση να μειώσει τις λίστες αναμονής των χειρουργείων? Εδώ ποιοι νοσηλευτές του χειρουργείου ή εργαλειοδότες ή τερματοφορείς ή νοσηλευτές αναισθησιολογικού θα καλύψουν και το απόγευμα τις βάρκες, όταν αυτή τη στιγμή χρωστιούνται χιλιάδες μέρες ρεπό και άδειες? Ποιος θα βοηθά το χειρούργο στα απογευματινά χειρουργεία? Ο ειδικευόμενος γιατρός που στην εφημερία ταυτόχρονα τρέχει να καλύψει επίγοντα περιστατικά και την κλινική? Τα λέω αυτά ενδεικτικά, γιατί την ίδια ώρα θα πρέπει να υπάρχουν για πολλές περιπτώσεις χειρουργείων και κρεβάτια εντατικής θεραπείας, που ανεξάρτητα αν έχουν αυξηθεί ή όχι στο νησί μας, εντούτοις υπολείπονται πάρα πολύ πίσω από τις ανάγκες κάλυψης των πραγματικών αναγκών. Μιλάμε για ένα νησί που σε όλες τις πτώσεις λέμε ότι είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, και την ίδια ώρα το καλοκαίρι, αν θέλετε, ακόμα και τώρα πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου, μεταφέρονται ασθενείς από μονάδα σε μονάδα, γιατί δεν υπάρχει κρεβάτι εντατικής θεραπείας να περιθάψει σε μερικές περιπτώσεις αυτούς τους ασθενείς που χρήζουν κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Θεωρούμε δηλαδή ότι με τα ίδια εργαλεία της υποχρηματοδότησης των νοσοκομείων, να θυμίσω μόνο και ένα στοιχείο που ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος Λιονής, ότι μόνο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα λάβει 140 εκατομμύρια λιγότερα φέτος από τον προϋπολογισμό η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και τα δημόσια νοσοκομεία θα λάβουν 130
40 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Με υποχρηματοδοτούμενα νοσοκομεία και υποστελεχωμένα νοσοκομεία, ανοίγει η Κερκόλποτα, έχει ανοίξει, κύριε Δασκαλάκη, της εμπορευματοποίησης της υγείας και της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών. Γι' αυτό τώρα θέλει η κυβέρνηση να εισάγει τα απογευματινά χειρουργεία. Και να πω και ένα στοιχείο, ότι στα ήδη προσδοκά στον προϋπολογισμό του 2022 τα έσοδα μόνο από τα απογευματινά ιατρία πανελλαδικά να είναι 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή καταλαβαίνει κανένας πόσο θα πληρώσει ο ελληνικός λαός για υπηρεσίες που τις έχει χρυσοπληρώσει μια και δύο και τρεις φορές. Και το δεύτερο, μια εμπειρία από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Προτού την κρίση, ο κρητικός λαός πλήρωσε για τα απογευματινά ιατρία από την τσέπη του άμεσα πάνω από 1 εκατομμύριο. Αυτά τα λεφτά γιατί πρέπει να τα πληρώνει 2 και 3 φορές ο κρητικός λαός και από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν πάνε στα νοσοκομεία να καλυφθούν οι ανάγκες. Και εδώ είναι οι ευθύνες όλων των, και των κυβερνήσεων και των στελεχών των διοικητικών που υπηρετούν αυτές τις κυβερνήσεις. Κύριε Μανουσάκη, 440 τα χειρουργεία που εκκρεμούν στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, το οποίο, να υποθέσω, καλύπτει τις ανάγκες σχεδόν ολόκληρης της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου όσον αφορά τις χειρουργικές επεμβάσεις. Πόσο εφικτό είναι να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Εγώ, κύριε Δασκαλάκη, είμαι και νοσηλευτής στο χειρουργείο, οπότε έχω και άμεση επαφή με το πρόβλημα που υπάρχει. Εξυπηρετούμε με ένα όλο τον νομό, όμως λειτουργούν χειρουργία και στην Σιτία και στο νοσοκομείο. Βεβαίως. Ιεράφεντρας. Απλά στη Σιτία το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μόνο ένας καρδιολόγος και δεν μπορεί να υποστηρίζει συνέχεια τα χειρουργεία. Και στην Ιεράφεντρα υπάρχουν και εκεί προβλήματα στελέχωσης, ειδικά στο νοσηλευτικό προσωπικό. Τώρα, όσον αφορά το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, μέχρι το 2015 λειτουργούσαν 2 χειρουργικά τραπέζια επί 5 φορές την εβδομάδα. Τότε υπήρχε μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και λήφθη από την τότε διοίκηση απόφαση να μειωθούν τα χειρουργικά τραπέζια. Το ένα δουλεύει και τις 5 ημέρες της εβδομάδας, το άλλο δουλεύει 2 μέρες την εβδομάδα για να εξοικονομηθεί νοσηλευτικό προσωπικό γιατί δεν υπήρχε. Έχουν περάσει 7 χρόνια και η κατάσταση είναι ίδια. Δηλαδή ενώ υπάρχει δυνατότητα να δουλέψουν, να έχουμε ουσιαστικά 3 επιπλέον τραπέζια τη βδομάδα, δεν γίνεται αυτό γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό. Δηλαδή, κύριε Μανουσάκη, η αναμονή για έναν ασθενή πόσο περίπου είναι για ένα προγραμματισμένο χειρουργείο, όχι πολύ σοβαρό, αλλά απαραίτητο? Κάθε χειρουργείο βεβαίως όταν προγραμματίζει είναι απαραίτητο. Έως και 2 χρόνια, κύριε. Πόσο? Έως και 2 χρόνια. Έως και 2 χρόνια. Θα αναφερθώ σε αυτό που είπε η κυρία Μπουρμπουδάκη και με την εμπειρία μου μέσα από το χειρουργείο, είναι ότι για παράδειγμα οι χολοκυστεκτομές, όταν ένας ασθενής που πάσχει από χολολιθίαση δεν χειρουργείται στην ώρα του, κάνει συνεχείς χολοκυστήτιδες, με αποτέλεσμα πάρα πολλές φορές μπαίνει ως έκτακτο περιστατικό. Με εμπίημα, με ίδρωπα, με διάφορες επιπλοκές της χολιδόχου που θέτουν σε κίνδυνο και τη ζωή του, έτσι, αν διχειρουργηθεί. Το ίδιο ισχύει και με τις βουβονοκύλες που θεωρητικά φαίνεται ότι είναι ένα εύκολο και απλό χειρουργείο, όμως σε περίπτωση που δεν χειρουργηθεί εγκαίρως και έχουμε περισφυγμένη βουβονοκύλη, μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή του ασθενούς και η κυριότητα του εντέρου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι καθυστερήσεις στα τακτικά περιστατικά δεν είναι τόσο αθώες γιατί κρύβουν από πίσω επιπλοκές και κινδύνουν. Τώρα, επίσης, το πρόβλημα που αναφέρθηκε με τους ανεσιολόγους. Πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα ανεσιολόγος του νοσοκομείου μας βρέθηκε και εκπαίδευσε στη Λιθουανία και μας είπε ότι η Λιθουανία είναι μια χώρα η οποία έχει χαμηλότερο κατά κεφαλή ΝΑΕΠ από την Ελλάδα. Ο μέσος μισθός του ανεσιολόγου στη Λιθουανία είναι 6.000 ευρώ. Επίσης στην Κύπρο είναι γύρω στις 5.000 ευρώ. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις, μου το μετέφερε πρόσφατα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου, ο κ. Νικολαράγης, ότι σε μια πρόσφατη συνάντηση πρόεδρων Ιατρικών Συλλόγων αναφέρθηκε πως υπάρχει νομός στην Ελλάδα όπου φύγανε 4 ανεσιολόγοι από τον ίδιο νομό και πήγαν να δουλέψουν στην Κύπρο. Το καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η φυγή, και δεν ήταν νέοι γιατροί, ήταν γιατροί που ήταν στο σύστημα και παραιτηθήκαν και φύγανε. Όλοι λοιπόν αυτή η φυγή
γιατρών και νοσηλευτών. Εμείς έχουμε και νοσηλεύτρια που έφυγε από το νοσοκομείο μας και πήγε στη Μεγάλη Βρετανία. Δουλέψει μόνιμη, παρατήθηκε. Όλη αυτή η φυγή έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτό που μπορεί και πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι αυτό που έγινε στη Ρουμανία. Η Ρουμανία μέσα σε ένα βράδυ διπλασίασε τους μισθούς των υγειονομικών για να σταματήσει το brain drain προς το εξωτερικό. Όσο μένουμε σε αυτούς τους μισθούς, σε αυτή τη φορολογία και σε αυτές τις συνθήκες εργασίας, άσπρη μέρα στα δημόσια νοσοκομεία δεν πρόκειται να δούμε. Μάλιστα. Και αυτό τώρα που πάει να κάνει η κυβέρνηση. Πολύ γρήγορα, κύριε Μανουσάκη. Το κόστος αύξησης των μισθών στους ασθενείς. Να τους βάλει να πληρώσουν γρηγορόσημο. Τα απογευματινά χειρουργεία είναι κάτι ανήθικο, αντιδελογικό και αισχρό. Να βάζεις αυτόν που έχει ανάγκη να χειρουργηθεί να πληρώσει για να χειρουργηθεί πιο πριν. Mm-hmm. Εκ των πραγμάτων θα δούμε εάν θα μπορέσει να προχωρήσει αυτό. Αλλά σκεφτείτε σε ποια περίοδο πάει η κυβέρνηση να βάλει στους πολίτες να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Όταν μας έρχονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ 6-7 εκατοστάρικα, και λέω. Κύριε Μανουσάκη, λίγο πιο γρήγορα γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Είναι 2,25. Στον mm-hmm. Άγιο Νικόλαο είναι 2,25 η τιμή της βενζίνης. Μάλιστα. Σε μια τέτοια εποχή ακρίβειας πάει η κυβέρνηση να βάλει γρηγορόσημο στα απογευματινά χειρουργεία. Θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν, χωρίς προσλήψεις, χωρίς βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υγειονομικών, των γιατρών και των νοσηλευτών και των υπόλοιπων υγειονομικών, άσπρη μέρα τα νοσοκομεία μας και η υγεία μας δεν πρόκειται να δει. Και επίσης, όσον αφορά το πόσους παίρνουμε και αν παίρνουμε, από τη μία τους παίρνουμε και από την άλλη φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλα νοσοκομεία με μετακινήσεις. Και έχουμε και αυτούς που αρετούνται από το νοσοκομείο μας. Παρετήθηκαν πρόσφατα νοσηλευτές για να πάνε να δουλέψουν στα ξενοδοχεία. Γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι τόσο άσχημες mm-hmm. που προτιμούν να πάνε να δουλέψουν σε ξενοδοχείο. Μάλιστα. Κυρία... Λοιπόν, αν δεν βελτιωθούν αυτά, μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν θέλω να μου παραπονεθείτε ότι δεν είχατε χρόνο πάντως. Όχι, βεβαίως. Και πρέπει να πούμε ότι η εκπομπή σας είναι φιλόξενη και πρέπει να πούμε ότι και άλλη μια τέτοια εκπομπή είχαμε κάνει πριν μερικά χρόνια με την κυρία Μαυρομάτη και με τον κύριο Ξανθό και πάλι τα ίδια νούμερα ακούγαμε και πάλι τα Μάλιστα. ίδια χάλια είμαστε σήμερα. Κυρία Μπουρμπουδάκη, ένα τελευταίο σχόλιο. Σε σχέση με τα απογευματινά, σας είπα προηγουμένως ότι αυτός ο αριθμός του 10.000 που είναι σε κρεμότητα μπορεί να είναι και μικρότερος. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται μια εκαθάριση στα νοσοκομεία μας στην Κρήτη. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι μικρότερος, απλά περιμένουμε να το επιβεβαιώσουμε. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να έχουν χειρουργηθεί σε άλλο νοσοκομείο και να μην έχουν διαγραφεί από τη λίστα χειρουργείου. Μπορεί να έχουν χειρουργηθεί στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να έχουν μεταβεί και να έχουν χειρουργηθεί σε νοσοκομείο της Αττικής. Ή σε οπουδήποτε αλλού. Άρα λοιπόν, κάνουμε μια επικαιροποίηση αυτών των στοιχείων. Σίγουρα έχουμε χειρουργεία τα οποία. Συγγνώμη, κύριε Μπουρμπουδάκη, που διακόπτω. Υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι στις λίστες και τους βάζουν ως έκτακτα τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα. Το ξέρουμε ότι γίνεται αυτό σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Κύριε Μανουσάκη, μιλώ για το χειρουργείο τα οποία είναι σε κρεμότητα που έδειξε ο κύριος Δασκαλάκης για τους πίνακες. Τακτικά το ξέρετε πολύ καλά ότι μπαίνουν τακτικά ως έκτακτα. Το ξέρετε, κύριε Μπουρμπουδάκη. Λοιπόν, γίνεται σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία του νησιού. Ωραία, και εγώ σας ευχαριστώ που το αναφέρα. Σας ευχαριστώ που το αναφέρατε αυτό. Όχι, είναι κάτι το οποίο θα επιβεβαιώσω και εγώ ότι. Το έχω πει και στο παρελθόν ότι δεν μπορούμε να βαφτίζουμε περιστατικά έκτακτα όταν δεν είναι. Και δεν πρέπει για τα χειρουργεία τα οποία είναι σε κρεμότητα. Ναι, αλλά η πολιτική σας οδηγεί σε τέτοιου είδους μέτρα. Ακούστε λίγο. Καταστάσεις. Έτσι είναι, κυρία Μπουρμπουδάκη. Αν μου επιτρέπετε. Υπήρχε δυνατότητα να χειρουργηθεί ο άλλος την ώρα του. Για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, γίνεται η προσπάθεια ένταξη των απογευματινών. Για να υπάρχει μια διαφάνεια στην όλη διαδικασία mm-hmm. και ασθενείς οι οποίοι ενδεχομένως να μην θέλουν να περιμένουν και δικαιολογημένα και να πληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα, να έχουν τη δυνατότητα το αντίτιμο αυτό να είναι μικρότερο. Απομένει όμως να το δούμε στην πράξη. Θέλω να σας πω δύο πράγματα. Δεν μπορεί να κατηγορηθείτε τους ασθενείς. Δεν μπορεί το κριτήριο να είναι οικονομικό όταν ποιος θα χειρουργηθεί πρώτος. Όχι ανήθικο. Αυτά συμβαίνουν ένα αιώνα πίσω. Ερμηνεύεται λανθασμένα τη διαδικασία. Δεν μπορεί κριτήριο να είναι η τσέπη. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο η τσέπη. Κοιτάξτε, σε κάθε καινοτομία αυτό που αποτελεί αρχή
τουλάχιστον για μένα προσωπικά, είναι ότι αξίζει πιλωτικά να δούμε. Πιλωτικά, να μην γίνει καθολικά. Για να δούμε πώς θα τρέξει. Είναι κάτι που έχουμε εφαρμόσει και εμείς στην υγειονομική περιφέρεια. Κάναμε πιλωτικά τους κατοίκων εμβολιασμούς, κάναμε τις κινητές μονάδες. Υιοθετήθηκε από το Υπουργείο, επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα. Αυτό που θέλω να σας πω και κλείνω με αυτό είναι ότι δεν έφυγε κανένας ασθενής εκτός Κρήτης μέσα στην πανδημία. Για μονάδα στην Αθήνα. Αναπτύξαμε, διπλασιάσαμε, γιατί κάναμε 25 νέες κλίνες ΜΕΘ και σε ό,τι αφορά την υποχρηματοδότηση, τουλάχιστον τα επίσημα στοιχεία από την υγειονομική περιφέρεια δείχνουν ότι το 2021 ο προϋπολογισμός τόσο για τα νοσοκομεία όσο και για την πρωτοβάθμια, και αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω γιατί τα στοιχεία αυτά τα υπογράφω εγώ η ίδια. Τα διεκδικούμε δηλαδή οι υπεάρχες στο ΚΕΣΥΠΕ και γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται. Ήταν 186% ο προϋπολογισμός παραπάνω σε σχέση με το 2019. Το 22 είναι μειωμένος όμως. Στο παρεπιπτειακό νοσοκομείο είναι μειωμένος. Είναι μειωμένος. Πώς θα το κάνουμε? Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Πώς δεν ισχύει? Αφού σας λέω ότι η κατανομή, κύριε Βρύσαλη, γιατί βλέπετε έναν προϋπολογισμό χωρίς να ξέρετε ότι δεν εμπεριέχεται το 20% ένα μαξιλαράκι το οποίο υπάρχει. Γιατί δεν θα φτάσουν τα λεφτά. Και ήδη οι ειδικοί σας λένε ότι φυσικά με την ακρίβεια και φτάνουν τα χρήματα. Δεν θα φτάσουν τα φυσικά λεφτά. Φυσικά και γιατί φτάνουν τα χρήματα. Με την πολιτική σας την έχετε εκτινάξει στα ύψη. Κύριε Βρύσαλη, φυσικά και φτάνουν τα χρήματα και γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν υπήρξαν ελλείψεις ούτε σε μέσα ατομικής προστασίας, σε βιοιατρικό εξοπλισμό αυτή τη στιγμή. Καλά, κύριε Μπουρμπουδάκη, τώρα μην γίνετε πληγές τώρα. Δασκαλάκη, κάτι πολύ σημαντικό και κλείνω με αυτό. Γιατί στην αρχή ειδικά υπήρχαν ελλείψεις. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Για μας δεν έχει μόνο σημασία το κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό των προσλήψεων, των μόνιμων θέσεων, αλλά έχει σημασία και οι συνθήκες στις οποίες δουλεύουν οι υγειονομικοί μας. Έχουμε κάνει λοιπόν μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια μια σημαντική προσπάθεια για ένταξη έργων και μελετών στην υγειονομική περιφέρεια. Έχουμε εντάξει όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης στο ΙΜΕΠΕΡΑ για να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση, να έχουμε υγιείς κτηριακές υποδομές. Είναι πάνω από 20 εκατομμύρια αυτό το έργο και έχουμε εντάξει και όλη την πρωτοβάθμια. Περίπου πάνω από 38 εκατομμύρια έργα και μελέτες έχουν ενταχθεί μέσα σε 2,5 χρόνια. Για να έρθουν οι ιδιώτες να τα δουλέψουν μια χαρά, κύριε Μπουρμπουδάκη. Δεν νομίζω, με τον κύριε Βρύσαλη. Ανοίγουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, εντάσσεται ένα πρότυπο αστικού τύπου κέντρο υγείας στις Μοίρες. Ο πληθυσμός στις Μοίρες γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Με ποιο μόνιμο θα το στελεχώσετε, κύριε Μπουρμπουδάκη? Με μπλοκάκια, με εργαζόμενους με μπλοκάκια. Κύριε Βρύσαλη, προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Υπάρχει ήδη μόνιμο προσωπικό στο κέντρο υγείας Μοίρων. Και υπάρχει και μία προκήρυξη που θα τρέξει. Σας παρακαλώ, μην απαξιώνετε τη δουλειά. Μην απαξιώνετε τη δουλειά του μόνιμου προσωπικού που ήδη γίνεται στην πρωτοβάθμια. Η πολιτική σας την εξατλειώνει τη δουλειά των υγειονομικών. Από τον Ιούλιο του 2019 κατά 5.000. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία βασιλεύει η εργασιακή ανασφάλεια. Μισό λεπτό, κύριε Μανουσάκη, μισό λεπτό. Γιατί είστε καταπέλτης. Ναι, αυτό με τους νοσηλευτές θέλω να μου απαντήσετε. Επειδή, κύριε Βρύσαλη, επειδή όχι, να απαντήσετε, λέω το εξής. Οι 4.000 προσλήψεις που θα κάνει η κυβέρνηση όταν τις κάνει δεν θα είναι επιπλέον προσωπικό. Θα είναι οι εργαζόμενοι αυτοί που δουλεύουν σαν συμβασιούχοι στην καλύτερη περίπτωση. Κύριε Βρύσαλη, αν με αφήνατε να μιλήσω, θα βλέπατε ότι ακριβώς αυτό θα έλεγα. Με ποια διαφορά όμως, ακούστε λίγο, γιατί σας είπα ότι έχουμε πει πολλές φορές στην υγειονομική περιφέρεια ότι εμείς μιλάμε με αλήθειες και με στοιχεία. Και αυτό κάνω και απόψε. Αν μιλάτε εσείς με αλήθεια, εμείς μιλάμε με ψέματα. Κύριε Βρύσαλη, δεν σας διακόπτω. Μας προσβάλλετε όμως. Εσείς μιλάτε με αλήθεια και εμείς μιλάμε με ψέματα. Δεν είπα κάτι δεν τέτοιο. Λέει αυτό, κύριε, είναι, κύριε Βρύσαλη. Κάποιος λέει αλήθεια, κάποιος λέει ψέματα. Κύριε Βρύσαλη, δεν λέει ακριβώς αυτό. Μην δημιουργήσουμε μια τέτοια εικόνα. Σας είπα ότι έχουμε μάθει να μιλάμε με αλήθειες. Δεν υπονόησα τίποτα για σας, κύριε Βρύσαλη. Αυτό λοιπόν που είπα προηγουμένως είναι ότι για το νοσηλευτικό προσωπικό,
Το Παγνή έχει 169 επικουρικούς, 101 το Βενιζέλιο, 62 το Ρέθυμνο, 94... Ναι, κύριε Μπουρδάκη, πόσα κενά υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μα κύριε Βρύσαλη, αν μου επιτρέπετε, δεν σας διακόπτω. Κύριε Βρύσαλη, κύριε Βρύσαλη, μισό λεπτό όμως να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει, αλλά το ξαναείπε κύριε Μπουρδάκη και το ξαναλέω εγώ. Αν είναι αυτή η αριθμή, τότε γιατί δεν μπορούν να πάρουν οι άνθρωποι και τα ρεπό τους και τις άδειες τους την ώρα τους. Γιατί δεν μπορούν. Κύριε Βρύσαλη, δεν μπορείτε. Μαυρομάτη πάλι τέτοιους αριθμούς είχε φέρει. Και προσπαθούσε και η κυρία Μαυρομάτη τότε πριν μερικά χρόνια πάλι στο στούντιό σας να λέει ότι έχουμε κάνει προσλήψεις. Αυτή είναι η επικουρική. Και να πω εγώ μια παροιμία κριτική: τι θα κάνει του κούβου το Σουσάμι. Κύριε Μανουθάκη, μισό λεπτό. Ναι, κύριε Μπορμπουδάκη, ολοκληρώστε. Λοιπόν, αυτοί είναι αριθμοί όπου οι άνθρωποι μπορούμε όποτε θέλετε, έχουν ονοματεπώνυμο, δεν είναι μόνο αριθμοί. Αυτό το 169, κύριε Βρύσαλη στο Παγνή, είναι πρόσωπα, είναι άνθρωποι, έχουν ονοματεπώνυμο. Όποτε θέλετε, λοιπόν, μπορούμε να σας δώσουμε, είστε εκπρόσωπος και του Σωματείου Εργαζομένων, ο πρόεδρος, φαντάζομαι τους γνωρίζετε και προσωπικά. Έχουμε λοιπόν μια σημαντική ενίσχυση αυτά τα δύο χρόνια, μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, από επικουρικό προσωπικό. Όντως δεν έχει υπάρξει προκήρυξη, πέρα από μια προκήρυξη η οποία είχε προϋπάρξει και ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων, όπου σε επικουρικό προσωπικό είχαμε μόνιμο 124 νοσηλευτές στα νοσοκομεία μας, mm-hmm. και σε ό,τι έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια 18 νοσηλευτές.